κοντοστάθηκαν σε ένα από τα μισογκρεμισμένα δωμάτια του κάστρου που είχαν διασωθεί, μέσα από το παραθυράκι του οποίου έβλεπε την υπέροχη θέα του φάρου, της θάλασσας και του φεγγαριού. Έμειναν και οι δύο μαζί, με τα μάγουλά τους ενωμένα και τα μάτια τους καρφωμένα έξω από το μισογκρεμισμένο παράθυρο, εκεί όπου το φως του φάρου αναβόσβηνε στην προκαθορισμένη συχνότητα. Και μαζί με το φεγγάρι φώτιζε το ανδριώτικο πέλαγος. Όταν θυμήθηκαν ότι η υπόλοιπη παρέα τους περίμενε, κατέβηκαν κάτω βιαστικά για να τη συναντήσουν και να δουν μαζί την Ανατολή. Μετά τις 6 το πρωί άρχισε να ξεπροβάλλει μέσα από τη θάλασσα και πίσω από το φάρο ένας κατακόκκινος ήλιος, ο οποίος σιγά σιγά ανέβαινε πάνω από τη θάλασσα προς τον ουρανό. Αν Σαντορίνη είδαμε το πιο ωραίο ηλιοβασίλεμα, στην Άνδρο εγώ είδα την πιο ωραία Ανατολή της ζωής μου. Μπορεί να υπάρξει ποτέ κάτι καλύτερο από αυτό που βλέπουμε τώρα και από αυτό που ζήσαμε όλες τις προηγούμενες μέρες? Κανείς δεν απάντησε στη ρητορική ερώτηση του Σοφοκλή, ωστόσο όλοι προς στιγμή προβληματίστηκαν, αλλά γρήγορα αφέθηκαν ξανά στη μαγεία της στιγμής και στη γλυκιά ψευδαίσθηση της μόνιμης ευτυχίας και ανεμελιάς. Το «Ζωή και Ελευθερία» είναι το μυθιστόρημα, το πρώτο μυθιστόρημα, το μυθιστόρημα μιας μεγάλης κρίσης. Της κρίσης Ελλάδας, της κρίσης της οικονομίας, των αξιών της κοινωνίας μας. Όντας οικονομολόγος στο επάγγελμα, όσα συνέβησαν στην Ελλάδα τα τελευταία 10-15 χρόνια με ενέπνευσαν να τα εντάξω μέσα σε ένα μυθιστόρημα. Το μυθιστόρημα αυτό μιλάει για τη ζωή μιας παρέας. Μιας παρέας που συναντιάται στην ΑΣΟΕ, μιας παρέας από 4-5 διαφορετικούς κόσμους. Χαρακτηριστικά δείγματα της ελληνικής κοινωνίας στα τέλη της δεκαετίας 80, αρχές δεκαετίας 90. Στο πρώτο μέρος πρωταγωνίστρια είναι η Ελευθερία, κόρη καπετάνιου από την Άνδρου, η οποία συμβολίζει αυτό ακριβώς που λέει το όνομά της. Την ελευθερία της νιώτης, την ελευθερία του φοιτικού πνεύματος, την ελευθερία των νεανικών μας χρόνων. Πρωταγωνιστούν οι ανάλαφροι διάλογοι, οι νιώτοι, το καλοκαίρι και φυσικά η Άνδρος. Στο δεύτερο μέρος πρωταγωνίστρια είναι η ζωή και μαζί με αυτήν οι συμβασμοί που κάνουμε στην ενήλικη μας ζωή. Αρχικά το πλαίσιο είναι η Ελλάδα της Ευμάριας. Η Ελλάδα των χλιδάτων πάρτι, της Μικόνου, των Golden Boys των τραπεζών. Στη συνέχεια όμως είναι η Ελλάδα της κρίσης. Η Ελλάδα των αγανακτισμένων, των συγκεντρώσεων, του μνημονίου. Και μέσα αυτά τα πλαίσια περιγράφεται πώς οι ηρωές μας, κάποιοι από αυτούς αλωτριώθηκαν, κάποιοι από αυτούς έκαναν τους συμβασμούς τους, κάποιοι από αυτούς έχασαν ή ξαναβρήκαν τον δρόμο τους. Δεν είμαι επαγγελματίας λογοτέχνης, ούτε έχω κάνει κάποιο σεμινάριο δημιουργικής γραφής. Απλά μου ήρθε κάποια στιγμή η έμπνευση και θέλησα να γράψω κάτι το οποίο θα εκφράζει εμένα, θα αγγίζει εμένα, θα αγγίζει τη γενιά μας. Έτσι πήρα την πένα ή μάλλον το πληκτρολόγιο και ξεκίνησα να γράφω. Και καθώς έγραφα, αυτό πήρε μορφή, δημιουργία και ορμή μέσα μου και κατέληξε στο «Ζωή και Ελευθερία».